κατοικίες με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Μιράντα, είναι ένα πρόγραμμα που αναμένεται να ξεκινήσει να δέχεται τις πρώτες αιτήσεις τον Σεπτέμβριο. Χαιρετούμε και την Μιράντα Αλισάνδρου που είναι μαζί μας. Σας χαιρετώ. Είναι η τρίτη προκήρυξη αυτού του σχεδίου για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Αρχικά υπήρχαν 70 εκατομμύρια ευρώ, τελικά ανέβηκαν στο 85 εκατομμύρια ευρώ και τώρα μας ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν ακόμα 30 εκατομμύρια από το Repower EU, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, για την απεξάρτηση ουσιαστικά από τα ρωσικά καύσιμα. Μιράντα μου, πριν προχωρήσουμε, να φιλοξενούμε και τον κύριο Ανδρέα Λιζίδη μαζί μας, ανώτερο λειτουργό βιομηχανικών εφαρμογών. Σας χαιρετώ, κύριε Λιζίδη. Μαζί με τη Μιράντα έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση. Απολογούμε γιατί δεν σας ενώσαμε πιο νωρίς. Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Κανένα πρόβλημα. Καλό μεσημέρι. Ναι, Μιράντα. Από ό,τι έχουμε μάθει και θα μας τα πει και ο κύριος Λιζίδης σε λίγο, το νέο σχέδιο χορηγιών, ο οδηγός του σχεδίου δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα είναι κάποιες βελτιώσεις τις οποίες θα υποστεί. Άρα το μέγιστο ποσό της χορηγίας θα είναι στα 32 εκατομμύρια ευρώ για τις κατοικίες. 32.000 ευρώ για τις κατοικίες με μηδενική κατανάλωση που θα μετατραπούσε κατοικίες. Έχουμε και μια σχετική κάρτα που μπορούμε να δούμε. Είναι για τα ΝΑΤΟ, οι τύποι των επενδύσεων που γίνονται. Μετατροπή σε κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας μέχρι 32.000, ναι. Εξοικονόμηση ενέργειας για κατοικίες που θα έχουν εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 60% θα δοθούν σε κάθε έναν αιτητή μέχρι 24.000. Και υπάρχουν και οι χορηγίες, οι αυξημένες χορηγίες, που αν δεν κάνω λάθος είναι της έντασης του 80%. Για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις ορεινές περιοχές και τις κατοικίες των προσφύγων που βρίσκονται όμως σε προσφυγικούς συνοικισμούς. Κύριε Λιζίδη, σωστά τα λέει εδώ η Μιράντα. Πολύ σωστά τα αναφέρει η Μιράντα. Ναι, απλά να διευκρινίσουμε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εφαρμοστεί ήδη σε δύο προκηρύξεις από το 2021 μέχρι το 2023 με πέραν των 4.500 αιτήσεων. Το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου είναι, φαίνεται από τον αριθμό των αιτήσεων. Η νέα προκήρυξη συχρηματοδοτείται από το σχέδιο ανάκαμψης και ασφαλιστικότητας με 30 εκατομμύρια προϋπολογισμό και υπολογίζουμε ότι με αυτόν τον προϋπολογισμό θα ικανοποιηθούν τουλάχιστον ακόμα 1.500 νοικοκυριά. Το ποσό χορηγίας καθορίζεται ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης και το είδος των αναβαθμίσεων που θα γίνουν, δηλαδή μπορούν να καλυφθούν θερμομονώσεις, τείχων, οροφής, αλλαγή κουφωμάτων, εγκατάσταση σκιάστρων, αντικατάσταση κλιματιστικών, αντλίες θερμότητας κλπ. Στο οδηγό του σχεδίου υπάρχει κατάλογος με τη χορηγία που αντιστοιχεί στην κάθε επένδυση. Αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου είναι ανεκτημένος ο κατάλογος με την προηγούμενη μας προκήρυξη. Με την έγκριση του νέου οδηγού περίπου στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν τον αναφερμένο οδηγό. Το ποσό χορηγίας θα είναι αντίστοιχο με την προηγούμενη προκήρυξη. Οπότε με τον προηγούμενο οδηγό μπορούν να ξεκινήσουν να δουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Οι πολεοδομικές άδειες κλπ. Πρέπει να είναι απλά 21/12/2007 και πίσω. Μάλιστα. Η αίτηση για την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας πρέπει να είναι από τις 21/12/2007 και πίσω. Με την αίτηση οι αιτητές θα μπορούν να υποβάλουν είτε την πολεοδομική άδεια είτε και έναν αποδεικτικό από την ΑΕΚ που να επιβεβαιώνει ότι η σύνδεση με το δίκτυο έγινε πριν από αυτήν την ημερομηνία για να επιβεβαιωθεί ότι η κατοικία ανεγέρθηκε πριν από την ημερομηνία ορόσημο. Κύριε Λιζίδη, θα δεχτείτε αναδρομικά κάποια στοιχεία για τις επενδύσεις που θα ξεκινήσουν από πρώτη εβδόμου, έτσι? Ναι, για να υποβάλει κάποιο αίτηση πρέπει να εξασφαλίσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που να δείχνει την υφιστάμενη κατάσταση της υγείας. Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν ημερομηνία ανέκδοσης από την πρώτη εβδόμου του 24 και μετά. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες
Υπάρχει μητρό με εγκεκριμένους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου μας, από τον οποίο μητρό μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επιλέξουν εμπειρογνώμονα για να πιστοποιήσουν την κατοικία τους. Και εφόσον ο εμπειρογνώμονας πιστοποιήσει την κατάσταση της κατοικίας, μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση των επενδύσεων, μπορεί να γίνουν δεκτές επενδύσεις που ξεκίνησαν από την πρώτη εβδόμου και μετά. Και όμως σε περίπτωση που οι δεν ξεκινήσουν την υλοποίηση πριν υποβάλουν την αίτηση, πρέπει να διατηρούν τα τιμολόγια που να επιβεβαιώνουν την ημερομηνία που υλοποιήθηκαν οι εργασίες τους για να επιβεβαιώνεται ότι είναι πριν, μετά από την πρώτη εβδόμου του 24. Κύριε Λιζίδη, έχουμε μια ερώτηση τώρα από τηλεθεατές οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνα και ρωτούν ανάλογο πρόγραμμα θα υπάρξει και για επιχειρήσεις. Ναι, υπάρχει παράλληλα και το σχέδιο εξοικονομώ να βαθμίζω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, το οποίο είχε τρέξει το 2023. Το Σεπτέμβριο υπολογίζουμε να ανακοινωθεί και το επόμενη προκήρυξη του σχεδίου εξοικονομώ να βαθμίζω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για υποβολή αιτήσεων. Και να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή και μια προκήρυξη για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, ο καθένας μπορεί να μπει στη σελίδα μας και να επιλέξει το πρόγραμμα που του αντιστοιχεί. Μάλιστα. Κύριε Λιζίδη, αυτός ο συνδυασμός των μέτρων που προτείνεται μέσα από αυτό το σχέδιο αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας πέραν του 60%. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο το 91% των κτιρίων χτίστηκαν σύμφωνα και με τη δική σας το μακροπρόθεσμο σχέδιο για την ανακαίνιση κτιρίων πριν από την υιοθέτηση κριτηρίων για την ενεργειακή αναβάθμιση. Άρα είναι πολύ σημαντικά αυτά τα σχέδια, έτσι. Θα μπορούν να συνεχίσουν και αργότερα θα υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πολύ σημαντικά, γιατί οι επενδύσεις αυτές βοηθούν τόσο στην μείωση των καταναλώσεων, στην μείωση των λογαριασμών ενέργειας των νοικοκυριών, αλλά και στη βελτίωση των συστημών διαμονής σε αυτές. Τα νοικοκυριά, οι κατοικίες που είναι χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, είναι μεγάλος αριθμός αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Με το σχέδιο αυτό στοχεύεται να επιτύχουν τουλάχιστον 60% εξοικονόμηση ενέργειας με βάση τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, και σίγουρα η πολιτική του κράτους είναι η προσπάθεια εξέβρεσης και άλλων πόρων για μελλοντικά προγράμματα. Όμως αυτή τη στιγμή μιλούμε για τον προϋπολογισμό που έχουμε εγκριμένων και διαθέσεων που είναι 30 εκατομμύρια. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να γνωρίζω εάν και πότε θα εγκριθεί καινούργιο κονδύλι. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή είναι καλό να καταληφθεί αυτό το σχέδιο. Είναι μεγάλος ο προϋπολογισμός. Όπως είπαμε, μπορούν να οικονομηθούν πέραν των 1.500 νοικοκυριών αυτή τη στιγμή με τον νέο προϋπολογισμό. Όποιος δεν έχει σκοπό να προχωρήσει σε άμεσες ενέργειες μπορεί να περιμένει για μελλοντικές προκηρύξεις ανάλογα με τα σχέδια που θα εγκριθούν. Εξαιρετικά. Λοιπόν, κύριε Λιζίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο και καλό καλοκαίρι να σας ευχηθούμε. Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Μιράντα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έτρεξες από χθες. Όλο δικό σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Μιράντα μου. Και να το πω, ναι, επειδή ήταν μαζί μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη βοήθεια όλες αυτές τις μέρες. Ό,τι μπορέσαμε, κάναμε, Ιάκωβε. Τα καταφέραμε μια χαρά. Να είσαι καλά, Μιράντα μου. Λοιπόν, κύριε